θέλω να απουσιάζω από την δουλειά. Τουλάχιστον αυτό λένε οι αριθμοί. Δεν ξέρω τι εντύπωση έχουν ήδη οι γιατροί. Ο κύριος Βάσος Οικονόμου μαζί μας. Γιατρέ μου, μέσω Skype. Σήμερα πολύ καλή σας ημέρα. Πολύ καλή ημέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας, ακροατές σας και γιατί όχι και σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, κύριε Οικονόμου, είναι αλήθεια αυτό που λέγεται ότι το έχουμε παραξηλώσει και δεν είναι ένα φαινόμενο σημερινό. Το να σας παίρνουν, για παράδειγμα, και εσάς προσωπικά τηλέφωνο. Γιατρέ, θα πάω δουλειά σήμερα. Γράψε μου ένα σύκλιβ. Μάλιστα. Αν είχε δείτε, γιατί καλό σύκλιβ, αφού σας ευχαριστήσω, να πω ευθέως ειλικρινώς και εντύμωση στην ουσία του θέματος και να πω ότι το πρόβλημα αυτό δεν το αντιμετωπίζουμε τώρα με το ΓΕΣΥ. Μπορεί να οξύτηκαν τα πράγματα τώρα με το ΓΕΣΥ, διότι το ΓΕΣΥ έφερε πολλά καλά και κάποια προβλήματα, τα οποία οφείλουμε καθηκόντως να αντιμετωπίσουμε. Διότι το ΓΕΣΥ ήρθε για να μείνει. Όχι για να το πολεμήσουμε, για να το βελτιώσουμε. Αυτό είναι γενική τοποθέτηση. Λοιπόν, από αρχιωτά των χρόνων, ω εκ τη θέση μου ω πρόεδρο τη Επιτροπή Διοντολογία, κατά καιρού ενδεχόμαστε καταγγελίε από διάφορου φορεί τη Κυπριακή Πολιτεία, είτε αυτοί ήταν Δήμοι, είτε οι κρατικοί οργανισμοί, ΑΕΚ, ΣΥΤΑ, σχολεία, διότι οι γιατροί εν διασκήσει του επαγγέλματο του σαφώ και έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να συστήνουν ιατρική άδεια στου ασθενεί του που κατά την κρίση του χρήζουν θεραπεία πέραν τη θεραπευτική, φαρμακευτική και ξεκούραση. Διότι αντιλαμβάνεστε ότι ένα ασθενή δεν πρέπει να εργάζεται, διότι δεν αποδίδει. Λοιπόν, τούτο είναι ω τοποθέτηση θέμα αυτή. Σαφώ και οι γιατροί επαφίεται στου γιατρού, και εδώ πρέπει να δώσουμε τη μεγάλη μα προσοχή εμεί ω ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου. Να πείσουμε και να εκπαιδεύσουμε όχι μόνο τον κόσμο των απλών στα θέματα υγείας συμπεριλαμβανομένου και του ΓΕΣΥ, αφού έχουμε το ΓΕΣΥ εδώ για 2,5 χρόνια, αλλά να εκπαιδεύσουμε και του γιατρού. Γι' αυτό δεν είναι φαινόμενο κυπριακό, παρατηρείται σε όλες τις χώρες του κόσμου. Δηλαδή, υπάρχει μια τάση από εργαζόμενους να εκμεταλλεύονται, τολμώ από το ρήμα, δεν έχω πρόβλημα, να εκμεταλλεύονται τα καθιερωμένα, ορθώς καθιερωμένα δικαιώματα εργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η άδεια απουσίας με ιατρικό πιστοποιητικό. Η άδεια απουσίας που δίνεται χωρίς ιατρικό πιστοποιητικό, που δικαιώται ο κάθε εργαζόμενος, δεν είναι θέμα δικό μας. Ναι, σωστά. Είναι θέμα της πολιτείας και των εργοδοτών και δεν θα αναμειχθούμε. Εμείς θα αναμειχθούμε στο θέμα που αφορά την έκπτωση εκ μέρους του γιατρού ιατρικού πιστοποιητικού. Και σας διαβεβαιώ ότι η πλειονότητα των γιατρών ασκεί αυτό το δικαίωμα με φιδόν και επαγγελματική νηστική και διοντολογία παρά τις πιέσεις οι οποίες κάποτε είναι αφόρητες. Και επειδή η Κύπρος είναι μικρή κοινωνία, είμαστε μια γειτονιά μιας μεγαλούπολης του εξωτερικού, υπάρχουν τα κουμπαράτα, υπάρχουν τα κόμματα, υπάρχει η ποδοσφαιρική ομάδα, υπάρχει η γειτονία, υπάρχει η φιλία και δυστυχώς αυτά τα πράγματα επιδρούν σε όλον τον κόσμο, μη εξαιρουμένο και τον γιατρό. Τώρα, είχαμε μια περίοδο να ασχοληθεί έντονα με το θέμα τούτο και είχαμε και συναντήσεις, παρακαλώ. Ναι. Ως ηγεσία του Ιατρικού Συλλόγου τότε ήμουν σε όλες τις συναντήσεις ως πρόεδρος της Επιτροπής Διοντολογίας και με το Υπουργείο Υγείας και με το Υπουργείο Εργασίας και με τους εκπρόσωπους Δήμων, αν θυμάμαι καλά, διότι είναι παμπάλαιο το θέμα. Και είχαμε συζητήσει διεξοδικά και με την Εθνοφρούρα και με την ηγεσία της Εθνοφρούρας, αλλά το είπα το Υπουργείο να μην. Λοιπόν, είχαμε καταλήξει να μελετήσουμε, τους είπαμε να μας καταγγέλουν περιστατικά, διότι αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες καταγγελίες για να κάνουμε συγκεκριμένες διερευνήσεις για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες αποφάσεις να μπορέσουμε όχι να εξαφανίσουμε αυτό το φαινόμενο, διότι είμαι ρεαλιστής από μια ηλικία και πάνω, αλλά να το πατάξουμε στο μέγιστο δυνατόν βαθμό. Λοιπόν, τότε ασχοληθήκαμε έντονα με μια περίπτωση και θα την πω για να με καταλάβει ο κόσμος, διότι στόχος, επιθυμία μου, εμένα είναι να γίνομαι αντιληπτός. Να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε. Ναι. Διότι αν θέλω, χρησιμοποιώ ένα σωρό ιατρικού όρου. Όχι, όχι, δεν θα τους καταλάβουμε. Οπότε χρησιμοποιήστε απλά παραδείγματα με απλά λόγια για να τα καταλάβουμε. Ευχαριστώ. Ας
ίδια μια μειονότητα θα την πρέπει να σπουδάσει ο γιατρός, διότι δεν κατάλαβα τίποτε από την υψηλού επιπέδου. Ναι. Να μιλάτε όπως γράφετε εσείς οι γιατροί. Ναι, όντως. Ευχαριστώ. Πολλά καλό σπουδό, διότι δεν κατάλαβα τίποτε ότι δεν είναι μεγάλο επιστήμονα. Όχι. Ο επιστήμονας πρέπει να είναι απλός και κατανοητός. Λοιπόν, ακούστε. Είχαμε καταγγελίες από το Υπουργείο Άμυνα ότι συγκεκριμένος ψυχίατρος έδινε με τη σέσουλα πιστοποιητικά για ψυχιατρικές παθήσεις, είτε για απαλλαγή από το στρατεύμα, είτε για αποφυγή συμμετοχή, απαλλαγή με συγχωρείτε συμμετοχή σε ασκήσεις, είτε για ειδική άδεια να είναι στο στρατό, αλλά έχουν κάποιες διαβαθμίσεις. Ναι. Να μην παίρνει όπλο, να μην κλπ. Ναι. Τότε ασχολήθηκα έντονα, όπως πάντοτε πράττω, αν θα ασχοληθώ με κάτι, για να καταλήξουμε στο εξής απλό συμπέρασμα. Έναν γιατρός, ο οποίος βλέπει 10 αρρώστους την ημέρα, είτε είναι ψυχίατρος είτε οποιαδήποτε ειδικότητα, αντιλαμβάνεστε ότι με στους 10 την ημέρα, επιτόσεως τον μήνα, επιτόσεως τον χρόνο, θα έχει κάποιον αριθμό πιστοποιητικών ασθενείας σε κάποιον αριθμό ασθενών. Έναν γιατρός, ο οποίος βλέπει 100 την ημέρα, λέω αριθμούς τώρα χωρίς να είναι απόλυτος, αντιλαμβάνεστε ότι θα εκδίδει περισσότερα πιστοποιητικά. Δηλαδή για μας δεν είναι κριτήριο ο αριθμός που τότε που μας εκατάγγελαν είπαν μας σίγουρα τούτος εμμαφίας, διότι εξέδωσε ξέρω ως ένα μήνα 30 πιστοποιητικά. Αυτό δεν είναι αρκετό για να δικάσεις ένα συνάδελφο και πολύ περισσότερο να καταδικάσεις ένα συνάδελφο. Για να καταλάβεις ο τόντος ότι άλλον το κατηγορώ, άλλον το καταγγέλλω, άλλον το δικάζω και άλλον το καταδικάζω. Για να καταδικάσω πρέπει να αποδείξω ενδίκως ενώπιον δικαστηρίου, διότι το πειθαρχικό μας συμβούλιο είναι δικαστήριο, λειτουργούμε ως δικαστήριο, ιονί δικαστήριο, έξω και ο καταδικαστής δικαιούται να προσφύγει παρακαλώ στο ανώτατο. Μάλιστα. Και οι δίκες είναι με δικηγόρον και οι δύο πλευρές και γίνονται κανονικότατες δίκες. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι ο αριθμός δεν αποτελεί κριτήριο. Πάμε παρακάτω τώρα. Δυστυχώς, και λέω την πραγματικότητα, όταν εκδικάζουμε μια υπόθεση που αφορά ιατρική πράξη, και ακούστε με, η πράξη αυτή μπορεί να γίνει πριν ένα μήνα, για να μην πω περισσότερο. Τις 15 μέρες πριν, 2 μήνες πριν, 6 μήνες είχαμε και περιστατικά. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι για να εκδικάσω το συγκεκριμένο γιατρό για τη συγκεκριμένη πράξη, για το συγκεκριμένο ασθενή, πρέπει να μπω στο πνεύμα της εποχής εκείνης σε τι κατάσταση ήταν ο ασθενής τότε και δεν μπορώ να τον εξετάσω τώρα τον ασθενή. Για να δω τι είχε πριν. Μάλιστα. Κακώς του έδωσε άδεια ο γιατρός. Σωστά. Είναι δύσκολα αυτά τα πράγματα και ζητούμε τη συμπαράσταση σας, διότι στον ιατρικό σύλλογο υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν εμείς οι γιατροί να είμαστε σωστοί. Και για να είμαστε σωστοί πρέπει να συνεργαστούμε όλοι οι φορείς και το Υπουργείο και εμείς οι γιατροί και οι ασθενείς. Δηλαδή αν οι ασθενείς με τη σωστή εκπαίδευση για να πάω στην παιδεία το άλλο καρκίνωμα της Κύπρου πέραν της υγείας, είναι και θέμα νοοτροπίας και παιδείας. Ο Κύπριος με την πείρα που έχω εγώ έχει πολλά καλά πάνω του. Έχει και κακά. Ένα από τα κακά του είναι ότι αγαπά υπερβολικά τον εαυτό του. Και είναι η θέση να αγνοήσει το συμπάσχοντα, να χαθεί ο ίδιος και ο άλλος θα νοσήσει σοβαρά ή ας αποθάνει. Λυπούμε που το λέω. Αλλά δεν με ψηφίσετε στις επόμενες εκλογές. Εγώ δεν ψηφίσω. Εγώ λέω εκείνα που ζω καθημερινά με πόνο ψυχής. Και καλά κάνετε και τα λέτε. Και καλά κάνετε και τα λέτε, κύριε οικονόμου μου. Λοιπόν, θα βάλουμε και τους ασθενείς στην κουβέντα μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Την επόμενη φορά εννοείται ότι θα μου είστε εδώ στο στούντιο. Γιατί άλλο να είμαστε τετ-α-τετ. Και άλλο σκαϊπικά. Είμαι στην καταπληκτική σας διάθεση και θα συνεχίσω να πράττω αυτό που θεωρώ ότι είναι σωστό και δίκαιο, χωρίς να διεκδικώ το αλάθητο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.